Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, εμείς δεν απουσιάζουμε. Και κάπου, ποιος έλεγε, ο Νίκος Παπαδόπουλος, τον άκουγα στο αυτοκίνητο νωρίτερα, έλεγε ότι ο Κουφοντίνας πήρε άδεια πρωτοχρονιά και Χριστουγέννων. Πάσχα δεν του δώσαμε. Κρίμα το παιδί. Δεν σκότωσε πολλούς, για να του δώσουμε και Πάσχα. Λίγους σκότωσε. Τέλος πάντων, άσε μην τα ανοίξουμε αυτά. Εμείς δεν, εμείς εδώ. Εμείς τα αυτοχαδάκια εδώ. Ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4 και άσου υπόλοιπους να παίρνουν άδειες. Είμαστε εδώ κάθε χρόνο, δεν σταματά αυτό και κρατάμε τις παραδόσεις που έχει δημιουργήσει για 12 συνεχόμενα έτη η Ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, που και η τελευταία εκπομπή των Χριστουγέννων και η τελευταία εκπομπή του έτους είναι και ανώλευκη, όπως θα είναι και της Δευτέρας. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε όμως για την ειδησιογραφία. Έχουμε και μία συζήτηση προγραμματισμένη σε λίγο. Έχουμε και νέες παραιτήσεις μετά του υπευθύνου επικοινωνίας του κυρίου Νίκου Υψηλάντη αλλά και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ του κυρίου Γιώργου Κυρίτση. Σήμερα ακολούθησαν νέες παραιτήσεις. Θα διαβάσω την ανακοίνωση που βγήκε πριν από λίγο. Τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Χρόνια πολλά, Χρήστο Κιώση, να είσαι γερός, ό,τι επιθυμείς, τον έχω απέναντί μου, τον προχθεσινό εορτάζοντα. Χθες είχαμε τους Μανώλιδες, σήμερα έχουμε τους Στέφανους. Στέφανε Σωτηρόπουλε, την αγάπη μου, να είσαι γερός και σε όσους γιορτάζουν. Και εύχομαι να περάσετε καλά. Ένας έγραψε στο Facebook ότι σημασία δεν έχει να μετράμε το τι τρώμε από τα Χριστούγεννα ως την Πρωτοχρονιά. Σημασία έχει, Χρήστο, να μετράμε το τι τρώμε από την Πρωτοχρονιά ως τα επόμενα Χριστούγεννα. Γιατί είναι περισσότερες ημέρες. Χωρίς τους χορηγούς μας δεν πάμε πουθενά. Και ειδικά αυτές τις μέρες μπορείτε να κάνετε κάτι παρτάρες και κάτι δεξιώσεις και κάτι κοινωνικές εκδηλώσεις και ό,τι γουστάρετε στο έναστρος. Να γλύφετε τα δάχτυλά σας και για το φαγητό και για τη μουσική και για το χώρο και για τα πάντα. Η καλύτερη λύση αποτελεί αίθουσα δεξιώσεων έναστρος για το γάμο, για τη βάπτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση. 25 Μαρτίου 2 στη Νέα Ευκαρπία, 23-10-6-85-127, έναστρος. Έχουμε και τα τζάκια Βολκάνο που μας ζεσταίνουν αυτές τις κρύες μέρες και από αύριο, λέει, θα φλερτάρουμε με το μηδενικό, Χρήστο. Αυτό που παίρνεις όταν χάνεις, ένα τέτοιο πράγμα. Τζάκια Βολκάνο, απαραίτητα, στο Ρετζίκι, Λεωφόρος Παπανικολάου 1, 23-10-6-76-643. Για εσάς που δεν έχετε τζάκι να βάλετε και για εσάς που έχετε τζάκι και θέλετε να το μετατρέψετε σε ενεργειακό, Τζάκια Βολκάνο. Και τα Φορόλ είναι κοντά μας, παραμένουν χρόνια πολλά και στον αέρα στο φίλο μου τον Χρήστο, στα υπέροχα Φορόλ, 43 πλέον καταστήματα είναι κοντά σας. Πριν από ένα τεταρτάκι περίπου, όσο δηλαδή ήμασταν στο διαφημιστικό διάλειμμα, ανέβηκε στα social media της ΠαΕΡΑΚΛΗΣ η επιστολή παραίτησης των μελών του Δημιουργικού Τμήματος και του Υπεύθυνου Γραφείου Τύπου του συναδέλφου του Θωμά Καλέση και των υπόλοιπων παιδιών που έκαναν αρκετή δουλειά το τελευταίο χρονικό διάστημα και ήθελαν να ανεβάσουν τον Ηρακλή επίπεδο και στα social media, με Facebook, με Instagram, με πολλά που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία. Δυστυχώς, μετά τις παραιτήσεις των κυρίων Υψηλάντη και Κυρίτση, ακολουθούν και των παιδιών που είχαν αναλάβει αυτό το δημιουργικό τμήμα. Λοιπόν, τη διαβάζω, είναι μεγάλη. Και ίσως καταλάβουμε πολλά. Μπορεί να πρόκειται για συνάδελφο και για παιδιά που ασχολούνται με τα social media, ηρακλάκια όλοι τους. Μπορεί να μην είναι, ξέρετε, να έχει παραιτηθεί κάποιο τέλεχος της ΠΑΕ, κάποιο μέλος της ΠΑΕ, αλλά θεωρώ ότι αν ακούσετε και αν διαβάσετε στο συγκεκριμένο κείμενο, θα βγάλουμε πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα. Αποφασίσαμε να δηλώσουμε συμμετοχή σε αυτό το νέο ξεκίνημα της ΠΑΕ, γιατί ονειρευτήκαμε τον Ηρακλή μας μεγάλο και προσπαθήσαμε στο κομμάτι που αναλάβαμε να τον πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Δυστυχώς τα εμπόδια, η διαφορά φιλοσοφίας και αντίληψη σχετικά με το πώς βλέπουμε εμείς τον Ηρακλή, αλλά και το γεγονός ότι κάποιοι ουδέποτε πίστεψαν σε αυτό το εγχείρημα, μας αναγκάζουν με λύπη να αφήσουμε το έργο μας στη μέση. Τα παραδείγματα παρεμπόδισης της εργασίας μας πάρα πολλά. Άλλα που είχαν σχέση με την κακή πορεία της ομάδος μας, άλλα όχι. Ενδεικτικά αρκεί μόνο να αναφέρουμε πως έχουμε 27 Δεκέμβρη και ακόμα δεν μας έχει επιτραπεί από τους υπεύθυνους του αγωνιστικού τμήματος του Ηρακλή να κάνουμε την καθιερωμένη ετήσια ομαδική φωτογράφηση η οποία θα έπρεπε να γίνει από τις αρχές της σεζόν. Οι προσπάθειές μας μέχρι και την τελευταία στιγμή ήταν να βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης
ώστε να μας επιτραπεί να κάνουμε τη δουλειά μας και να μπορέσουμε να βγάλουμε τον Ηρακλή από την εσωστρέφεια χρόνων. Να τον ανεβάσουμε σκαλί σε όλους τους τομείς επικοινωνίας, να συμβαδίσουμε με αυτό που προστάζουν οι καιροί, αλλά και η μεγάλη ιστορία του συλλόγου μας. Κάναμε σημαντικές προσπάθειες να αλλάξουμε τη γνώμη όλων αυτών, που σε όλο αυτό το διάστημα έθεταν μονίμως εμπόδια απέναντί μας, αλλά δεν είμαστε από τους ανθρώπους που θα στρογγυλοκαθίσουν πάνω σε μία θέση ενώ δεν υπάρχει καμία εκτίμηση προς το έργο μας. Ας είναι. Κάποιους δεν τους ενδιαφέρει αν στον Ηρακλή εργάζονται Ηρακλειδείς. Εμείς θα μπορούσαμε να το κατανοήσουμε αν κάποια στιγμή νιώθαμε ότι επειδή είμαστε οπαδοί της ομάδας δεν είμαστε και επαγγελματίες στη δουλειά μας. Αυτό όμως δεν έγινε ποτέ. Από το αρχικό project με τη σειρά των spot για την πρόθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι και τον αγώνα με τον Απόλλωνα Πόντου, προσπαθήσαμε να βγάλουμε προς τα έξω μια εικόνα οργανωμένης ΠΑΕ, όσο και αν για να συμβεί αυτό θα πρέπει να γίνουν ακόμα βήματα πολλά. Μέσα από τη δουλειά μας καταφέραμε να προσδώσουμε μια ταυτότητα στις εικόνες και στα social media του Ηρακλή, καταφέραμε να αναδιοργανώσουμε την επίσημη ιστοσελίδα, στο βαθμό που μπορούσαμε γιατί ατέλειες υπάρχουν. Καταφέραμε με πενιχρά μέσα και χωρίς καμία βοήθεια να εκδώσουμε match program το οποίο εκτιμήθηκε με ένα αλλά δεν προωθήθηκε από κανέναν εκτός από όσους βοήθησαν στη δημιουργία του. Επίσης ακούσαμε τις ανάγκες σας, κάναμε έρευνες και καθιερώσαμε tips στην επίσημη ιστοσελίδα που παλαιότερα δεν υπήρχαν. Προσπαθήσαμε να ξαναγράψουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που έγραψαν ιστορία με τη φανέλα της ομάδος. Αποχωρώντας παραδίδουμε όλο μας το έργο όπως και τις σελίδες των social media στον ερασιτέχνη Ηρακλή ως θεματοφύλακα της ιδέας της ομάδος, ώστε αυτό που θα έρθουν μετά από εμάς, αυτοί που θα έρθουν μετά από εμάς, να βρουν τα εργαλεία έτοιμα και όχι καμένη γη που βρήκαμε εμείς. Με τη φωτογράφηση της ΚΑΠΑ19 που θα δείτε τις επόμενες μέρες κλείνει για εμάς ένας κύκλος. Και η επόμενη ημέρα μας φέρνει εκεί που άρχισαν όλα, στο Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλή, όπου με περισσότερη όρεξη θα συνεχίσουμε από το πόστο μας να υπηρετούμε τις αξίες και τα ιδανικά του τεράστιου αυτού συλλόγου. Ίσως να κάναμε πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που είχαμε στο μυαλό μας ως ιδέες για την ιδέα του Ηρακλή, όμως οι όποιες προσπάθειες έγιναν κάτω από δύσκολες και πολλές φορές αντίξωες συνθήκες. Καλή επιτυχία στους επόμενους. Κάποιοι δεν φρόντισαν ούτε να το κρύψουν πως θα ήθελαν να είναι οι επόμενοι. Οπότε, τώρα που ο δρόμος άνοιξε, το μόνο που θέλουμε να ευχηθούμε είναι καλή επιτυχία στο έργο τους και ελπίζουμε να ολοκληρώσουν αυτό που δεν μας επέτρεψαν. Διότι για εμάς, αυτό που έχει τελικά σημασία πάνω από όλους, πάνω από κάθε πρόσωπο, από κάθε υπάλληλο της ΠΑΕ και κάθε ποδοσφαιριστή ή παράγοντα, είναι μόνο η ομάδα Χίλια Χρόνια Ηρακλής. Όπως καταλαβαίνετε, πλέον οι παραιτήσεις αυξήθηκαν και δεν μπορεί να είναι όλες τυχαίες και όλες συμπτωματικές. Υπάρχει θέμα. Το είχαμε καταγράψει εδώ στην εκπομπή από την πρώτη στιγμή. Μεταφέρθηκαν και όσες ερωτήσεις στη συνέντευξη τύπου, οι απαντήσεις που δόθηκαν. Αλλά αν κάποιος πει αυτή τη στιγμή ότι η ΠΑΕ Ηρακλής λειτουργεί καλά, είναι οργανωμένη κτλ., μάλλον θα κάνει λάθος. Θυμίζω ξανά τρόπους επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας bluelibero@yahoo.gr. Αν είστε εδώ, αν μας ακούτε, αν δεν την έχετε κάνει, αλλά και να την έχετε κάνει, μπορείτε να μας ακούτε μέσω διαδικτύου. Θα χαρώ να διαβάσω είτε ευχές είτε μηνύματά σας για όλα όσα συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα μιλήσουμε φυσικά και για το μπάσκετ, θα μιλήσουμε και για το βόλεϊ. Έχουμε αρκετά να πούμε. Ήδη έχω και μπασκετικό μήνυμα. Καλώς τον Γιάννη, χρόνια πολλά φίλε μου. Να σε γερός, θα το διαβάσω σε λίγο. Υπάρχει και ανακοίνωση από την Αυτονομηθήρα 10. Θα την δούμε που βγήκε αυτές τις μέρες που δεν είχαμε εκπομπές. Δεν είχαμε χθες και προχθές λόγω των ημερών. Σήμερα και αύριο έχουμε κανονικά. Σε λίγο θα σας ξαναθυμίσω ποια θα είναι η εκπομπή μας αύριο, γιατί είναι ιδιαίτερη και αξίζει τον κόπο. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στο μέχρι πρότινος μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής, του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Γιώργο Κυρίτση, και τις ευχές μας φυσικά. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Με υγεία. Καλησπέρα και από μένα. Είστε καλά? Μια χαρά. Αυξάνεστε. Εσείς που παρετήστε, έτσι. Αναμενόμενο ήταν αυτό. Είχαμε εσάς, είχαμε τον κύριο Υψηλάντη, έχουμε πλέον και τα παιδιά του Δημιουργικού Τμήματος και τον Υπεύθυνο Γραφείο Τύπου, που πάλι καταγράφουν, κύριε Κυρίτση, αυτό που έχετε μεταφέρει και εσείς προηγούμενες μέρες για διαφορά φιλοσοφίας, για μη οργάνωση, για πολλά προβλήματα, πολλά θέματα. Και είναι η πρώτη φορά τώρα που θα μιλήσετε, έτσι,
μπροστά στον κόσμο σε εισαγωγικά μέσω της εκπομπής. Και νομίζω θα σας ακούσουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους λόγους αρχικά που σας οδήγησαν σε αυτή την οριστική απόφαση για σας, έτσι. Είναι σίγουρα οριστική, δεν μπορούμε και να λέμε ότι παρετούμαστε και στην πορεία να ανακαλούμε τις απόψεις μας. Θεωρώ ότι όλες οι αποχωρήσεις είναι οριστικές, δεν υπάρχει λόγος να κληθούν. Υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος σκέψης σχέση με, όχι με τους υπόλοιπους της διοίκησης, αλλά με το μεγάλο μέτοχο ουσιαστικά. Αισθανόμαστε, τουλάχιστον μιλήσω προσωπικά, αισθανόμουν ότι δεν είχα να προσφέρω απολύτως τίποτα στον τρόπο που λειτουργούσε η ΠΑΕ, τόσο στην οργάνωσή της όσο και στην αντιμετώπιση των θεμάτων. Mm-hmm. Έβλεπα ότι ουσιαστικά διοικούσανε άτομα τα οποία δεν ήταν μέσα στη διοίκηση. Πολλές φορές διαβάζαμε στις εφημερίδες και στα site, διαβάζαμε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης, για τις οποίες δεν γνωρίζαμε τίποτα, δεν είχε γίνει καμία συζήτηση, δεν είχε ακουστεί η γνώμη μας. Για τον λόγο αυτό και για να μην δημιουργώ και για να μην είμαι εγώ το εμπόδιο και για να μην δημιουργώ προβλήματα στον μεγαλομέτωχο, αποφάσισα να καταθέσω τις απόψεις μου ανοιχτά, τις διαφωνίες μου και να αποφασίσω βέβαια να αποχωρήσω από τη διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής. Πριν πάρετε την οριστική σας απόφαση, κύριε Κυρίτση, μπήκατε στη διαδικασία να μιλήσετε με τον κύριο Τόπα Παπαδόπουλο και να του πείτε «Γίνεται αυτό, 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 μας ενοχλεί πάρα πολύ, θα φύγουμε» ή κατευθείαν μπήκατε σε... Εγώ προσπάθησα, όπως πιστεύω και οι υπόλοιποι, να το εξηγήσουν. Για μένα, σταγόνα που ξεχύλισε το ποτάδι ήταν αρκετές εβδομάδες πριν, φεύγοντας μετά από μια βαριά ήττα από το Καφτατζόγλιο και έχοντας αποφασιστεί να γίνει διοικητικό συμβούλιο για να δούμε το πώς θα πορευτούμε την επόμενη μέρα, το mm-hmm. τι φταίει να καθίσουμε να κάνουμε μια συζήτηση, ενώ περίμενα έξω από τα γραφεία στη Μίκρα τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τα οποία είχα μια τηλεφωνική επικοινωνιακή, ήταν καθοδόν. Τελευταία στιγμή και μετά από 20 λεπτά ενημερώθηκα ότι ουσιαστικά αναβάλλεται το Διοικητικό Συμβούλιο, να πάμε να τσιμπήσουμε και να συζητήσουμε. Διαφώνησα με αυτή την επιλογή και με αυτόν τον τρόπο συζήτησα. Ήταν εκείνο το ΔΣ που έγινε σε μαγαζί και όχι στα γραφεία της ΠΑΕ, αυτό λέτε, έτσι. Σωστά. Θεωρώ ότι για μένα αυτό ήταν το αποκορύφωμα. Δεν έχω μάθει να λειτουργώ με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, η ιστορία έχει αποδείξει ότι πολλές αποφάσεις παίρνονται στις υπόγειες και έχουν παθεί στις υπόγειες τις ταβέρνες. Και όχι στα γραφεία. Αλλά πιστεύω ότι δεν ήταν εκείνη η μέρα, δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για να μην συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο στη φυσική του έδρα για να μπορέσει να συζητήσει. Και η εξέλιξη βέβαια δυστυχώς με δικαίωσε. Βέβαια να πω και το εξής, ότι mm-hmm. μακάρι ο στενόμυαλος να είμαι εγώ, να έχω κάνει λάθος στην απόφαση να αποχωρήσω το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε ο Ηρακλής να μπορέσει να ξαναβρει τον δρόμο του και να μπορέσει να παλέψει τον αρχικό του στόχο. Να μην είναι μία χρονιά ακόμα χαμένη. Ξέρετε τι γίνεται. Λέτε μακάρι ο στενόμυαλος να είμαι εγώ. Δεν είστε μόνο εσείς. Δηλαδή είναι και ο κύριος Υψηλάντης, είναι και το δημιουργικό τμήμα που καταγράφουν πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι, δεν θα πω πρωτόγνωρα, τα έχουμε ζήσει δυστυχώς ξανά στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Αλλά θεωρούσαμε ότι με την παρούσα κατάσταση, με τον κύριο Παπαδόπουλο, με τον κύριο Καραντώνη, με τον κύριο Λεονταρά, με τον κύριο Παλαιοβράχα, με εσάς, με τον Νίκο τον Υψηλάντη, με όσους τέλος πάντων έχουν δημιουργήσει αυτό που λέμε ΠΑΕ Ηρακλής, να υπάρχει μία επικοινωνία, μία συνεννόηση, μία εμπιστοσύνη. Και από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Κυρίτση, αυτές οι έννοιες δεν τις πολύ είδατε στις μεταξύ σας σχέσεις, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν τις ένιωσα, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν τις ένιωσα. Δεν υπήρχε αυτό που λέμε η απόλυτη εμπιστοσύνη του μεγαλομετόχου προς τα μέλη της διοίκησης. Όλοι μας βλέπαμε ότι ήμασταν απλά για τους τύπους. Τις αποφάσεις τις παίρνανε άλλοι
μακριά από εμάς, χωρίς να γνωρίζουμε. Σας είπα ότι. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι, γιατί το είπατε και πριν και είναι εξίσου σοβαρό. Δείτε, ναι, εγώ δεν έχω να ξέρω κάτι κτλ. Και χωρίς να παρεξηγηθώ, αλλά έχει ταυτιστεί η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής με το αγωνιστικό τμήμα. Καλός ή κακός, καλός. Εγώ θα δεχτώ ότι καλός. Αυτό είναι το. Μιλάτε για τον κύριο Θεοδωρίδη, κάνω λάθος. Βεβαίως, ο κύριος Θεοδωρίδης και ο περίγυρος του κύριου Θεοδωρίδη ήταν αυτοί οι οποίοι αποφασίζανε τα πάντα για το πώς θα κινηθεί και θα λειτουργήσει η ΠΑΕ Ηρακλής. Με αφορμή το αγωνιστικό και μπορεί έτσι να είναι, Αλλά κοιτάξτε να δείτε, όταν με αυτόν τον τρόπο πρέπει να διοικηθεί η ομάδα για να πάει καλά, θα πρέπει όμως και αυτοί οι άνθρωποι, συγκεκριμένοι άνθρωποι, να αναλάβουν, οι άνθρωποι της δικής τους εμπιστοσύνης, να αναλάβουν και τη διοίκηση της ομάδας, ώστε να μπορέσει να πάει και ένα βήμα παραπέρα. Εννοείται ότι πρόσωπα όπως ο κύριος Θεοδωρίδης και ο περίγυρός του δεν έχουν κάποιο θεσμικό ρόλο στην ομάδα. Αλλά αποφασίζουν για όλα, ενώ το θεσμικό ρόλο τον είχατε εσείς. Τον είχαμε εμείς. Ναι. Και στη τελική ανάλυση αυτοί οι οποίοι πραγματικά αποφασίζουν θα πρέπει να αναλάβουν και τις ευθύνες, να καρποθούν ό,τι θετικό υπάρχει και να μπορούν βέβαια σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε για τόσο καλά να δεχτούν και την αντίστοιχη κριτική από όλους. Δεν γίνεται και το σκυλοχορτάτο και την πίτα φάγωτη. Συμφωνώ μαζί τους. Είναι το κρίσιμο κομμάτι, είναι το αγωνιστικό. Εκεί στρέφονται όλα τα βλέμματα. Η επιτυχία και η αποτυχία της ομάδας θα είναι από τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Όμως θα πρέπει να αναλάβουν συνολικά την όλη ευθύνη και τη λειτουργία της ομάδας. Για το λόγο αυτό υπήρχε και αυτή η διάσταση απόψε. Ναι. Άρα είναι δύο τα πρόσωπα που, αν θέλετε, σας όθησαν σε αυτή την απόφαση, η μία επικοινωνία με τον κύριο Παπαδόπουλο και η μία επικοινωνία με τον κύριο Θεοδωρίδη, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι διαφορετικά. Όχι, εγώ να σας πω λίγο το εξής. Για μένα, ας πούμε, το θεσμικό ρόλο τον έχει ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ο μεγαλομέτωχος και είναι πρόεδρος της ΠΑΕ. Άρα λοιπόν η διαφωνία μου ήταν αποκλειστικά και μόνο με τον κύριο Παπαδόπουλο και τον τρόπο ο οποίος ο ίδιος σκέφτεται να λειτουργήσει η ομάδα στο σύνολο της, στο ποδοσφαιρικό και στο διοικητικό κομμάτι. Mm-hmm. Είναι επιλογές του μεγαλομετόχου. Λοιπόν, δεν μπορώ να επιρρύψω καμία ευθύνη σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ούτε θεσμικό ούτε οικονομικό ρόλο στην εταιρεία. Αποκλειστικά υπεύθυνος για τα θετικά και για τα αρνητικά είναι ο κύριος Παπαδόπουλος. Ούτως ή άλλως ο ίδιος το έχει δηλώσει, έχει αναλάβει αυτή τη ευθύνη. Από ό,τι γνωρίζω θα επιστρέψει σύντομα πάλι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Έχει κατασχέσει το Φιλαδέλφια, το Ελλάδα Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε 10 μέρες το κάνει. Ναι. Καλαμαριά μίκρα. Ελπίζω να του βγει σε καλό η όλη ιστορία και πραγματικά να ταρακουνηθεί. Εμείς ουσιαστικά αυτό θέλαμε, μήπως και ταρακουνηθεί και δει λίγο πιο σοβαρά με άλλα πρόσωπα, δεν έχει σημασία. Τα πρόσωπα πολλές φορές δεν παίζουν και καθοριστικό ρόλο για το πώς θα μπορέσει να οργανώσει την ΠΑΕ Ηρακλής. Πριν είναι πολύ αργά. Όλα αυτά που συζητάμε, όταν του τα μεταφέρατε, τι σας είπε? Ότι είναι πολύ φυσιολογικά, έτσι πρέπει να λειτουργούμε. Μάλλον έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης. Ναι. Έχουμε διαφορετικό τρόπο σκέψης και πολλές φορές όταν είσαι και μακριά κιόλας, δεν μπορείς να αντιληφθείς και την καθημερινότητα. Κοιτάτε να δείτε τώρα. Μακριά μάλλον από την ελληνική πραγματικότητα ο μεγαλομέτοχος, όποιος μπορούσε να τον πείσει επιφανειακά και επιδερμικά ότι μπορούσε να δώσει λύσεις στο πρόβλημα που λέγεται Ηρακλής, ήταν καλοδεχούμενος, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμβουλάτορες να έχουν πλαισιώσει, να βρίσκονται στη Μίκρα, γύρω από τη Μίκρα, γύρω από την ομάδα, με αποτέλεσμα και εμείς να μην μπορούμε να καταλάβουμε τελικά ποιος είναι αυτός που πραγματικά ασκεί διοίκηση ή όχι. Είναι αυτό που λέει ο λαός, το όπου λαλούν πολλά κοκκόνια. Μπράβο. Yeah. Μπράβο. Και να είστε σίγουροι ότι αυτό που θέλω να πω και να ξεκαθαρίσω είναι το εξής. Ότι ούτε εγώ και κανένα άλλο μέλος της διοίκησης ποτέ μα ποτέ δεν βάλαμε ούτε θέσαμε θέμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Δεν είχαμε αυτή την εξουσιοδότηση, δεν έχουμε αυτή την εμπειρία. Δεν ήταν η δουλειά μας να οργανώσουμε το ποδοσφαιρικό και το αγωνιστικό κομμάτι. Μην περάσει από το μυαλό σας ή θα ήταν λάθος αν ακουστεί ότι μέλη της διοίκησης διαφώνησαν με επιλογές, σε προπονητές, σε ποδοσφαιριστές,
κλπ. Δεν ανακατευθήκαμε καθόλου. Υπάρχουν και υπήρχαν οι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο χώρο. Η διαφωνία μας ήταν, η μεγάλη ήταν, το σύνολο και το πώς φαινόταν ο Ηρακλής προς τα έξω. Αυτό το μπάχαλο, το οποίο και εσείς βλέπατε, όλος ο κόσμος έβλεπε στο διοικητικό τμήμα, δεν ήταν κάτι το οποίο απλά φαινόταν, ήταν μια πραγματικότητα και συνεχίζει αυτή τη στιγμή να είναι μια πραγματικότητα. Και βέβαια θα μου πείτε, δεν μπορεί, ας πούμε, το αγωνιστικό να μην πηγαίνει καλά και να πηγαίνει καλά το οργανωτικό και το διοικητικό ή και το ανάποδο. Mm-hmm. Μέσα σε όλα αυτά, έχετε δίκιο που λέτε ότι ίσως το πιο κρίσιμο κομμάτι είναι το αγωνιστικό, αλλά μετά τα όσα υπόθηκαν και στη συνέντευξη τύπου και μετά και από τις δικές σας παρετήσεις, οι οποίες, κακά τα ψέματα κύριε Κυρίτση, ταρακούνησαν πολύ κόσμο, γιατί σου λέει τι γίνεται τώρα εδώ, κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα και ο τελευταίος που θεωρούσε ότι ο Ηρακλής βαδίζει σωστά μονοπάτια, δεν είναι έτσι. Έχουν βγει πολλά. Δηλαδή, ακούσαμε τον κύριο Καραντώνη να λέει ότι πλέον θα έχουμε πρόβλημα βιωσιμότητας αν δεν ξεπλοκαριστεί ο λογαριασμός. Με τις χορηγίες που δεν ήρθαν ποτέ, τις κρατικές. Με τις λάθος επιλογές, εντάξει, το αγωνιστικό το αφήνω στην άκρη. Για τα υπόλοιπα, τα οικονομικοδιοικητικά, είστε πολύ ανήσυχος και προβληματισμένος για το μέλλον της ΠΑΕ και της ομάδος κατ' επέκταση, έτσι. Πάρα πολύ προβληματισμένος και κανένας δεν μπορεί να μην είναι προβληματισμένος. Κοιτάτε να δείτε, ήταν από την αρχή ξεκάθαρο ότι ως προς το οικονομικό κομμάτι ο Ηρακλής θα αντιμετώπιζε αργά ή γρήγορα, θα αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά προβλήματα. Το θεωρούσαν κάποιοι στην αρχή, το θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τον ακουμπήσει, ότι θα εφαρμοστεί τότε μια διάταξη του κάπου, έλεγε μόνο για τους ποδοσφαιριστές, ναι, το 50% κτλ. Εν πάση περιπτώσει ξεκαθαρίστηκε. Ο μεγαλομέτοχος πιστεύω ότι πριν καταθέσει τα χρήματά του για να πάρει τις μετοχές του, καταθέσει τα 320 χιλιάρικα, γνώριζε το τι θα αντιμετωπίσει αργά ή γρήγορα. Το εκπληκτικό σε αυτή την ιστορία ήταν το γρήγορα. Πράγματι μια ομάδα ανθρώπων, 7 ανθρώπων, πολύ γρήγορα κινήθηκαν και απαιτήσανε κάποια χρήματα τα οποία ήδη θεωρούν και ότι... Και είναι και άλλοι στη γωνία που παραμονεύουν, έτσι είναι πολύ. Ναι, θεωρώ ότι συγκεκριμένοι 7 ή κάποια από αυτούς τους 7, μην τους τσουβαλιάζουμε, είναι και λάθος και τα λοιπά, λειτουργούν ως τροχιοδεικτικές βολές. Εντάξει, συμπτωματικό, εγώ δεν πιστεύω και στις συμπτώσεις. Είναι μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, οι 2-3, οι οποίοι κινούνται κάτω από το μανδύα ανθρώπων που συνεργαστήκανε και με την παλιότερη διοίκηση, με τη διοίκηση του κύριου Παπαθανασάκη. Ναι. Οι οποίοι δημιούργησαν, αν θέλετε, ας πούμε, και με τον τρόπο που λειτουργήσε τότε η ομάδα, την κατάσταση για την οποία προσπαθούμε και σήμερα να ξεμπλοκάρουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο μεγαλομέτοχος ήταν ενημερωμένος. Όπως και βέβαια, όχι του, κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί. Είχε γίνει μια συζήτηση, είχε δοθεί υπόσχεση ότι θα βοηθηθεί ο Ηρακλής να μπορέσει να ξεπεράσει και αυτό το οικονομικό πρόβλημα χωρίς την αλλαγή του αθλητικού νόμου. Με βελτιώσεις πάνω σε αυτόν τον αθλητικό νόμο. Από ό,τι φαίνεται η πρώτη που κάνει αυτή την κίνηση, γιατί έρχονται και οι αντιοδοτήσεις, πάμε σε περίοδο μεταγραφών, είναι η ίδια η ΕΠΟ, όπου τροποποιεί συγκεκριμένη διάταξη του κανονισμού, όπου η συγκεκριμένη διάταξη, έτσι όπως περνάει και μέσα από τον κανονισμό της ΕΠΟ, πιστεύω ότι στις αρχές του καινούργιου χρόνου θα κατέβει και στη Βουλή για ψήφιση, για να μπορέσει να πάρει μία ανάσα ο Ηρακλής και για να μπορέσει να οργανωθεί. Δεν θα του λύσει το πρόβλημα, αλλά θα μπορέσει να οργανωθεί, να βάλει σε μία τάξη τα οικονομικά, να δει πραγματικά ποια είναι τα οικονομικά μεγέθη και ανάλογα να μπορέσει να κινηθεί και να τα αντιμετωπίσει. Δυστυχώς, εάν δεν γίνει αυτή η ρύθμιση, θα πρέπει ο μεγαλομέτοχος να πάρει μία απόφαση που να πει ότι κοιτάτε να δείτε, γνώριζε ποια είναι η κατάσταση, ο Ηρακλής είναι μία μεγάλη ομάδα, είναι σε εισαγωγικά θα το πω και χωρίς παρεξήγηση και από τους φίλους του Ηρακλή, είναι ένα γωνιακό μαγαζί, σε βάθος χρόνου στην πορεία μπορεί να έχει και κέρδος από αυτή την επένδυση. Αν το δει έτσι, θα πρέπει να πει ότι αναλαμβάνει αποκλειστικά τα χρέη, να τα πληρώσει για να μπορέσουμε να πάμε στην επόμενη μέρα. Γιατί αν δεν γίνει αυτό,
θα πρέπει μετά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε το πώς θα μπορέσει η ομάδα πραγματικά να υπάρχει. Η ερώτηση πάντως πάνω σε αυτό που σωστά θέτεται, που κάναμε προς τον κύριο Καραντώνη για το ποιο είναι το plan B σε περίπτωση που η πολιτεία δεν κάνει ποτέ τη δέσμευσή της πράξη, δεν υπήρξε απάντηση, κύριε Κυρίτση. Δεν έχει γίνει και καμία συζήτηση. Μονόδρομος η δέσμευση, ναι, της πολιτείας. Είναι μονόδρομος. Ναι. Είναι μονόδρομος. Αλλά είναι την εμπιστευόμαστε, δηλαδή έχουν ρίξει τον Ηρακλή τρεις φορές στα χαρτιά. Όχι. Ακούσε με λίγο. Για μένα μονόδρομος δεν είναι η αποφάση της πολιτείας. Αυτή είναι η πίεση που θα πρέπει να ασκήσει η διοίκηση, λοιπόν, με σωστό τρόπο, με ορθό τρόπο, να είναι πιεστική, λοιπόν, και να πάει με μια ολοκληρωμένη πρόταση και να απαιτήσει όπως απέτησαν και οι υπόλοιπες ομάδες. Αλλά δεν είναι αυτός ο μονόδρομος. Ο μονόδρομος για οποιοδήποτε μεγάλο μέτοχο είναι να εξηγειάνει με τρόπους στους οποίους ο ίδιος θα μπορέσει να βρει, θα προτείνει και θα βρει, να εξηγειάνει την ανώνυμη αθλητική εταιρεία για την οποία ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει μπροστά. Πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το έχει ξεκάθαρο. Plan B δεν έχει συζητηθεί. Ναι. Τουλάχιστον μας το είπαν και οι ίδιοι, δεν είχαν απάντηση. Δεν είχαν απάντηση. Δεν έχει συζητηθεί, τουλάχιστον με αυτούς τους δύο μήνες που βρίσκομαι στα γραφεία της ΠΑΕ, δεν έχει συζητηθεί κανένα plan B. Κάτι ακόμα σε αυτό που είπατε νωρίτερα, στα πολύ σοβαρά που είπατε νωρίτερα. Οι πολλοί συμβουλάτορες, οι πολλοί κοκόροι που είπαμε νωρίτερα και χαριτολογώντας, θέλετε να μας βοηθήσετε στο ποιοι περίπου είναι? Όχι, δεν έχει νόημα να συζητάμε ούτε για ονόματα ούτε για τίποτα. Γιατί είπα, και ο μεγαλομέτοχος, συγγνώμη σας διακόπτω, τους έδωσε το OK. Δεν μπορεί να μπαίνει στη Μίκρα όποιος θέλει ή να παίρνει αποφάσεις όποιος θέλει. Φυσικά και ήταν εν γνώση στέλεχο της ΠΑΕ Ηρακλής. Δεν ήταν άτομα τα οποία από μόνα του σπιδούσαν το φράχτη και ούτε είδαν φως και μπήκαν μέσα. Είναι άτομα τα οποία διαβεβαιώνουν ακόμα και σήμερα ότι έχουν εκείνη την δυνατότητα, την ικανότητα να μπορέσουν να περπατήσουν τον Ηρακλή, να τον πάνε στην επόμενη μέρα. Εγώ εύχομαι πραγματικά να έχουν δίκιο και να μπορούν να το κάνουν. Ναι. Και τώρα τι γίνεται, θα δούμε. Τώρα τι γίνεται, όλοι μας είμαστε σε μία αναμονή. Όλοι μας ελπίζουμε ότι θα γίνουν εκείνες οι βελτιωτικές κινήσεις και σε διοικητικό επίπεδο, γιατί πλέον δύο άτομα δεν είναι μέλη της διοίκησης. Θα πρέπει να αντικατασταθούν, βέβαια. Να αντικατασταθούν με άτομα, με έμπειρα άτομα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν και βέβαια και στο αγωνιστικό κομμάτι να μπορέσουν να επιλεγούν οι κατάλληλοι ποδοσφαιριστές για να μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχει χαθεί τίποτα, όλα είναι ανοιχτά, όλα μπορούν να παλευθούν, τουλάχιστον να δούμε μια νέα διοίκηση η οποία πραγματικά θα ξαναζωντανέψει τους χώρους του Ηρακλή, της ΠΑΕ Ηρακλή, και βέβαια μια ομάδα η οποία θα μας ξαναγυρίσει το χαμόγελο και θα απολαμβάνουμε που θα την βλέπουμε. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πόσο ακριβώς ήταν, δύο μήνες που ήσασταν... Περίπου δύο μήνες. Έχετε αντιληφθεί, κύριε Κυρίτση, την οικονομική δύναμη ή δυναμική του τον Παπαδόπουλου, δηλαδή μέχρι πού φτάνει η κουβέρτα, αν μπορούμε να αισιοδοξούμε ή να είμαστε με χαμηλή την μπάλα για το μέλλον? Κοιτάτε να δείτε, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μεγαλύτερη βαρύτητα είχε δοθεί κακά τα ψέματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Mm-hmm. Ξέρω ότι στην πλειοψηφία τους οι ποδοσφαιριστές είναι πληρωμένοι. Υπάρχει μια μικρή απόκληση ως προς τα λεγόμενα κάποιων ποδοσφαιριστών, mm-hmm, και mm-hmm, της άποψης του μεγαλομέτοχου. Ο ίδιος υπολόγιζε για το που υπολόγιζε, ας πούμε, ότι μέσα στα χρήματα τα οποία έχουν δοθεί και έχουν συμφωνηθεί και την προκαταβολή την οποία είχε δοθεί για την υπογραφή του συμβολέου, οι παίκτες θεωρούν αυτό ήταν ένα έξτρα πριν. Ήταν, ξέρεις, καμιά φορά λειτουργούμε, ας πούμε, αν θυμάστε τον παλιό θεσμό του αέρα, ναι, που πληρώναμε τον αέρα για να νοικιάσουμε ένα χώρο για να το κάνουμε κατάστημα, ναι, ή οτιδήποτε, ναι, άλλο. Κάπως έτσι λειτουργούν και οι ποδοσφαιριστές. Έχω την εντύπωση ότι η διαφωνία ως προς την οικονομική διαφορά είναι σε αυτό. Από ό,τι γνωρίζω ο ίδιος προσωπικά, ξέρω, ας πούμε, ότι αυτά που τα οποία έχουν συμφωνηθεί
προφορικά και έστω και προφορικά έχουν ικανοποιηθεί τουλάχιστον στον πολύ μεγάλο τους βαθμό. Δεν έδειξε αυτή τη στιγμή να είναι το οικονομικό πρόβλημα αυτή την περίοδο. Και σίγουρα θα ήταν καλύτερα τα πράγματα αν δεν είχε μπλοκαριστεί ο λογαριασμός γενικότερα. Κοιτάξτε, δείτε, το μπλοκάρισμα του λογαριασμού είναι μεγάλη δυσκολία στο να μπορεί να κινηθούν τα χρήματα, να μπορούν με άνεση να πληρωθούν οι παίκτες, να υπογραφούν με άνεση τα συμβόλαια, να γίνουν διακανονισμοί, να. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό το θέμα, πραγματικά έχουμε ένα τεράστιο εμπόδιο και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσει και μπορεί να ξεμπλοκαριστεί και ο λογαριασμός και να μπορέσει να λειτουργήσει η ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι οι παρετήσεις σας, αν και είναι αρνητική εξέλιξη, γιατί δεν θα θέλαμε να ακούσουμε τίποτα από όλα αυτά που είπατε και να ακούσαμε ακριβώς τα αντίθετα, αλλά είναι σημαντικό που έστω και τώρα που είναι στην αρχή, γιατί ένα μεγάλο μέτοχο δεν μπορούμε να τον κρίνουμε μέσα σε 2 και 3 μήνες. Θέλει ένα βάθος χρόνου. Ας ευχηθούμε λοιπόν ότι αυτό το ταρακούνημα που δημιουργείται με τη δική σας παρέτηση και των υπολείπων βγει σε καλό. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Είμαι σίγουρος, κανένας δεν είναι αναντικατάστατος, κανένας δεν είναι ο μέγα σοφός σε αυτήν εδώ τη ζωή. Εύχομαι πραγματικά αυτή η παρέτησή μας να βοηθήσει στο να μπορέσει να συσπηρωθεί η νέα διοίκηση του Ηρακλή. Ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ Ηρακλής να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους για να μπορέσει να οδηγήσει αυτό το καράβι σε ήρεμα νερά. Πιστεύω ότι είναι εφικτός ο στόχος, μπορεί να το καταφέρουν. Υπάρχουν άτομα και άνθρωποι που πραγματικά έχουν δείξει διάθεση. Αυτή τη διάθεση που έχουν δείξει και τη θέληση να βοηθήσουν τον Ηρακλή και με τον πλέον επίσημο τρόπο να μπορούν να το αναλάβουν για να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο το οποίο ούτως ή άλλως έχουν ξεκινήσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας δώσατε πολλές απαντήσεις, μας λύσατε απορίες, γιατί ξέρετε είναι και οι μέρες αυτές περίεργες με τις γιορτές, δεν υπήρχε και πολλή ενημέρωση προς τον κόσμο και ήταν από τις προηγούμενες μέρες η παρέτησή σας και νομίζω ότι ο κόσμος σήμερα έμαθε πολλά περισσότερα πράγματα. Να είστε καλά και καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά, υγεία και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει να βρει το δρόμο του. Δεν εξαρτάται από πρόσωπα μόνο. Ο Ηρακλής θα μπορέσει να συνεχίσει, θα υπάρχει και χωρίς τη δικιά μας διοικητική παρουσία. Εδώ όμως αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι παραμένουμε βέβαια στο πλευρό της ομάδας, ότι όποια βοήθεια μας ζητηθεί θα την έχει. Είμαστε δίπλα από την ομάδα, δεν εγκαταλείπουμε την ομάδα και πιστεύω ότι όλοι μαζί και με τη βοήθεια όλων θα μπορέσει η ομάδα να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Καλή χρονιά, με υγεία. Γεια σας, καλή χρονιά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν νομίζω πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε το μέχρι πρότινος μέλος της ΠΑΕ Ηρακλής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, έτσι, είχε θεσμικό ρόλο και είναι πάρα πολύ σοβαρά αυτά που κατέγραψε και αποκάλυψε εδώ μέσω της εκπομπής ουσιαστικά στην ώρα για μπλε ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης και νομικός εκπρόσωπος ήταν σε συγκεκριμένα ζητήματα της ΠΑΕ. Μαζί με την παρέτηση του Νίκου Υψηλάντη, μαζί με την παρέτηση σημερινή, διάβασα νωρίτερα την επιστολή του γραφείου τύπου, του υπεύθυνου γραφείου τύπου και του δημιουργικού τμήματος του Ηρακλή. Ο φίλος ο Βαγγέλης γράφει καλησπέρα και καλή χρονιά. Τελικά κανένας καλός στον Ηρακλή. Θα το δούμε. Θα το δούμε, Βαγγέλη μου. Να σε γερός και εσύ καλή χρονιά. Προλαβαίνουμε ένα κομψό Χριστό. Προλαβαίνουμε ένα κομψό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Θυμίζω τρόπος επικοινωνίας. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Και blue-libero-papaki-yahoo.gr. Καλά ακούγομαι? Ναι. Για βάλε λίγο. Λίγο παραπάνω. Όπα εδώ. Μια χαρά. Τώρα ακούγομαι, ναι. Λοιπόν, έχω μια η ανακοίνωση μάλλον να διαβάσουμε που βγήκε πριν 2 μέρες από την αυτόνομη θύρα 10. Και έχει αρκετά μέσα που καταγράφει για όλα αυτά που συνέβησαν το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο. Πολύ σοβαρά, για όσους τώρα έρχονται στην παρέα μας, τα όσα μας κατέγραψε για τους λόγους που τον οδήγησαν στην παρέτηση ο κύριος Γιώργος Κυρίτσης. Επαναλαμβάνω, η παρέτηση πλέον είναι σε πρόσωπα, είναι 6.
υπεύθυνος επικοινωνίας Νίκος Ψηλάντης, μέλος διοικητικού συμβουλίου και νομικός εκπρόσωπος Γιώργος Κυρίτσης, ο υπεύθυνος του γραφείου τύπου Θωμάς Καλέσης και τα υπόλοιπα τρία παιδιά που ήταν στο δημιουργικό. Σε πρόσωπα, λέω, 6 στον αριθμό. Λοιπόν, η ανακοίνωση αυτών των μυστήρα 10 για τον κόσμο που ίσως αυτές τις μέρες την έχασε, δεν την διάβασε, δεν την άκουσε, καθώς δεν υπήρχαν και εκπομπές λόγω των γιορτών. Λίγο πριν κάτσουμε στο γιορτινό τραπέζι και ξεχαστούμε για λίγο από τα ζητήματα που μας μαύρισαν τις φετινές γιορτές, θα θέλαμε να μας επιτρέψετε να πούμε και εμείς δύο πράγματα για όσα έγιναν και γίνονται στην ομάδα αλλά και για τη δική μας συμμετοχή σε αυτά. Εδώ και αρκετές ημέρες, όλοι μέσα στον Ηρακλή διαγωνίζονται για το ποιος ήταν περισσότερο απέναντι στην έλευση του Παύλου Μυροφορίδη. Ξαφνικά κανείς φίλαθλος, κανείς οπαδός, κανένας παράγοντας, κανένας παλέμαχος, κανένα μέλος του τότε διοικητικού συμβουλίου δεν ήθελε τον συγκεκριμένο άνθρωπο στον Ηρακλή. Ας είναι. Η αλήθεια θέλει τόλμη και από αυτή δυστυχώς λίγοι διαθέτουν μέσα στο σύλλογο. Εμείς λοιπόν φέραμε τον Παύλο Μυροφορίδη. Εμείς τον επιβάλαμε στον Ηρακλή, σε εισαγωγικά το ρήμα, ενώ δεν τον ήθελε κανένας άλλος. Μπορείτε όλοι για άλλη μια φορά να ρίξετε όλο το ανάθεμα και όλη την ευθύνη πάνω μας, άλλωστε στον Ηρακλή είναι η συνήθεια που έγινε λατρεία. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε πριν έρθει ο Παύλος Μυροφορίδης στην ομάδα, ποια ήταν τα αληθινά δεδομένα και γιατί εμείς εμπλακήκαμε στον ερχομό του. Προκαλούμε για όσα γράψουμε παρακάτω τον οποιοδήποτε να βγει να μας διαψεύσει. Δεν θα μιλήσουμε για την περσινή χρονιά καθόλου, παρόλο που αν μιλήσουμε πολύ θα πρέπει να κρυφτούν. Εν τούτης είναι μια χρονιά η οποία για μας ήταν μαγική, γιατί ήταν τόσο ρομαντική που δεν θα μπορούσε να έχει καμία άλλη κατάληξη πέρα από αυτή που θα είχε. Θα πιάσουμε λοιπόν το νήμα από το τελείωμα της περσινής χρονιάς και έπειτα. Αφού εξασφαλίσαμε την άνοδο, συναντηθήκαμε με τη διοίκηση της ομάδος και αφού δώσαμε συγχαρητήρια, συμφωνήσαμε ότι τώρα πρέπει να κινηθούν οι πάντες προς δύο κατευθύνσεις. Την εξέβρεση μεγαλομετόχου και την εξασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου, έτσι ώστε σε περίπτωση που δεν βρισκόταν μεγαλομέτοχος, τουλάχιστον να ήταν εξασφαλισμένη η συμμετοχή στη Β' Εθνική. Δεν ξαναμιλήσαμε με κανέναν από τη διοίκηση, δεν ενοχλήσαμε κανέναν, δεν ανακατευθήκαμε σε τίποτα μέχρι τις 27 Ιουλίου. Εκείνη την ημέρα λοιπόν ο Ηρακλής διέθετε ένα ρόστερ 9 παικτών, δεν είχε βρεθεί μεγαλομέτοχος, ενώ για το μετοχικό κεφάλαιο είχαν μαζευτεί μόλις 50.000 ευρώ από τα 320 που χρειάζονταν μέχρι τις 17 Αυγούστου. Η διοίκηση καλούσε τον κόσμο να αγοράσει διαρκείας χωρίς καν να έχει έναν άνθρωπο στη Μίκρα να απαντάει στα τηλέφωνα, τα οποία γραφεία λειτουργούσαν στον ελεύθερο χρόνο των τότε διοικούντων. Τότε κάναμε μια συνάντηση με τη διοίκηση έτσι ώστε κυρίως να χτυπήσουμε το καμπανάκι του κινδύνου. Με τα λύπη μας διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα πλάνο, υπήρχε μόνο μια δυσκίνητη κατάσταση όπου καμία απόφαση δεν μπορούσε να πάρθει με συνέπεια να ακροβατούμε χρονικά. Εκφράσαμε ανοιχτά την άποψή μας ότι η έλευση Μυροφορίδη αρχικά θα μπορούσε να δώσει όραμα στον κόσμο έτσι ώστε να ξεκινήσει η διάθεση των διαρκείας και να καλυφθεί έτσι το μετοχικό κεφάλαιο. Επίσης θα μπορούσε να λυθεί άμεσα το ζήτημα του υποστελεχωμένου ρόστερ χωρίς την άμεση ανάγκη ρευστού. Τέλος, αυτό που τονίσαμε σε όλους μα όλους τους τόνους, παρουσία πολλών ανθρώπων, ήταν ότι δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος τεχνικός διευθυντής θα μας ανέβαζε κατηγορία, αλλά ήταν σίγουρο ότι ξανανέβαζε τον Ηρακλή στο κάδο των διεκδικητών της ανόδου, γεγονός που θα βοηθούσε ακόμα περισσότερο στην εξέβρεση μεγαλομετόχου, μιας και αλλιώς προσεγγίζεις κάποιον με 9 παίκτες ρόστερ και αλλιώς σαν φαβορί όπου το επιχείρημα βάλε φέτος 600 και του χρόνου τα παίρνεις από τα τηλεοπτικά, φαντάζει ρεαλιστικό. Μπροστά μας έγινε η ψηφοφορία του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου η πλειοψηφία αποφάσισε ότι είναι υπέρ της έλευσης του Μυροφορίδη. Βέβαια, τις επόμενες μέρες κάποιοι από αυτούς που ψήφισαν υπέρ πολεμούσαν σαν τρελή αυτό που οι ίδιοι ψήφισαν, αλλά ας είναι, είπαμε για όλα αυτά οι αυτόνομοι. Ο Μυροφορίδης ήρθε. Και είτε μας αρέσει είτε όχι, ήταν ο λόγος που ο Ηρακλής βρήκε έναν άνθρωπο να αναλάβει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Να αναλάβει τη δύσκολη διαδικασία απεμπλοκής από τα χρέη, να καλύψει το μετοχικό κεφάλαιο και τέλος να δώσει σε όλους μας ένα σημείο αναφοράς ώστε να απαιτούμε, να φωνάζουμε, να βρίζουμε και σπάνια να χειροκροτούμε. Δεν ξέρουμε αν αυτή η διοίκηση θα κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα. Το ευχόμαστε. Ξέρουμε όμως ότι αν αγωνιζόμαστε στη Β' Εθνική, το οφείλουμε σε αυτούς και μοιραία σε αυτό που τους έφερε. Η φετινή χρονιά είναι μέχρι στιγμής εφιαλτική. Έχουμε δύο δρόμους στο εξής. Ή θα συνεχίσουμε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας για το ποιος στέει, ή θα δώσουμε χρόνο στην παρούσα διοίκηση να δημιουργήσει όλες εκείνες τις δομές και τις συνθήκες ώστε η χρονιά που έρχεται να είναι αντάξια των προσδοκιών μας. Την απόφαση ας την πάρει ο καθένας για τον εαυτό του και ας πορευτεί. Εμείς απλά θυμίζουμε ότι ο Ηρακλής θα παραμένει μεγάλη ομάδα σε όποια κατηγορία και αναγωνίζεται όσο ο λαός του θα τον ακολουθεί. Αν και Χριστούγεννα λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε να σηκώνουμε στις πλάτες μας σαν σταυρό όλη την ευθύνη για ό,τι στραβό συμβαίνει στην ομάδα, ελπίζοντας ότι κάποτε θα δικαιωθούμε. Μέχρι τότε καλά Χριστούγεννα σε όλους και μην ξεχνάτε για όλα αυτά οι αυτόνομοι. Αυτή είναι η ανακοίνωση που βγήκε πριν δύο μέρες από την αυτόνομη θύρα 10. Χρωστάω μήνυμα του φίλου του Γιάννη. Καλησπέρα Γιώργο, χρόνια πολλά σε όλους. Καλησπέρα φίλε μου, καλέ.
Είχα καιρό να στείλω κάποιο μήνυμα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν παρακολουθώ τα τεκτενόμενα, απλά περίμενα. Πρώτον, θα το διαβάσω, αν και νομίζω έχει απαντηθεί αυτό. Παραιτήθηκαν ή τελούν υποπαρέτηση Ψηλάντης και Ρίτσης. Ο κύριος Κυρίτσης έχει παραιτηθεί σίγουρα, ο κύριος Ψηλάντης είναι υποπαραίτηση. Πριν λίγο παραιτήθηκαν τα μέλη του δημιουργικού και του υπεύθυνου τύπου. Το διάβασα, φίλε μου Γιάννη. Οι ποδοσφαιριστές, διάβασα την επιστολή τους, με αυτό ξεκίνησε την εκπομπή. Οι ποδοσφαιριστές ασχέτως απόδοσης έχουν θέματα. Τι συμβαίνει, κύριε? Δεύτερον, όσον αφορά το μπάσκετ, προσωπική μου γνώμη και θα ήθελα και τη δική σου είναι ότι εκτός από κάποια ενίσχυση στην περιφέρεια λόγω των τραυματισμών, καλό θα ήταν και κάποια προσθήκη στο 5 γιατί με έναν Ρούρτκα χρονιά δεν βγαίνει με δεδομένο ότι Μπένας και Τζουγκαράκης κινούνται σε πολύ ρηχά νερά. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ στο να γίνει ενίσχυση και εκεί στους ψηλούς. Αλλά υπάρχει και πολύ γκαντεμιά στους κοντούς, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μία ο Σοκ, μία ο Πολυτάρχου, μία ο ένας, μία ο άλλος. Είναι πολλά. Είναι πολλά. Να προσθέσουμε σε αυτό, ότι σε αυτό με τις παραιτήσεις, φίλε μου Γιάννη, ότι υπάρχει και ακόμα μία παραίτηση. Ακόμα μία παραίτηση επίσης πάρα πάρα πολύ σοβαρή και σε πρόσωπα φτάνουμε στις 7, στα 7. Με τα 4 του δημιουργικού και του υπευθύνου τύπου, με τον κύριο Κυρίτση, τον κύριο Ψηλάντη, παραίτηση από τις 17 Δεκεμβρίου με επιστολή που έστειλε ο ίδιος ο κύριος Γιάννης Παπαδόπουλος στο ΔΣ. Ο πρώην πρόεδρος του ιδρυτικού που είχε να αναλάβει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό πόστο στην ΠΑΕ Ηρακλής με σημαντικά ζητήματα για αδειοδοτήσεις, για οτιδήποτε έτσι που έχει να κάνει με την εμπειρία του και τις γνώσεις του όλα αυτά τα χρόνια που έχει αποκτήσει. Έχει παραιτηθεί λοιπόν από την θέση του Ειδικού Συμβούλου και Υπεύθυνου Αδειοδότησης με επιστολή που έστειλε στο ΔΣ 17 Δεκεμβρίου και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Παραιτείται ο υπεύθυνος αδειοδοτήσεων, παραιτείται το μέλος της διοίκησης, παραιτείται ο υπεύθυνος επικοινωνίας, παραιτείται το γραφείο τύπου και το δημιουργικό κομμάτι. Στο τέλος, τι θα γίνει? Ακούσατε και μας έλυσε και τις απορίες αυτά που είπε ο κύριος Κυρίτσης, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε στο ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά στο κάτι δεν πάει καλά είχαμε δύο. Ή το ότι είναι πολύ και γίνεται αυτό το όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, ή στο ότι είναι ένας και κάνει τους υπόλοιπους να δυσανασχετούν. Ο κύριος Κυρίτσης μας τα κατέγραψε και τα δύο. Όπου ένας ο κύριος Θεοδωρίδης, με τον οποίο προφανώς δεν υπήρχαν και καλές σχέσεις, αν και είπε ότι δεν φταίει ο ίδιος, φταίει ότι ο κύριος Παπαδόπουλος του ανέθεσε όλες αυτές τις αρμοδιότητες χωρίς να έχει κάποιο θεσμικό ρόλο στην ομάδα. Και το δεύτερο που μας αποκάλυψε εδώ και κατέγραψε στην εκπομπή, το πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Κυρίτσης, επαναλαμβάνω, ότι μαζεύτηκαν πολλοί συμβουλάτορες που έμπαιναν στη Μίκρα και προσπαθούσαν και ουσιαστικά έκαναν κουμάντο και ασκούσαν διοίκηση χωρίς να έχουν κάποιο ρόλο στην ομάδα. Είναι πράγματα που ελπίζαμε ότι με την παρούσα διοίκηση δεν θα τα ξαναζήσουμε, δεν θα τα ξανακαταγράψουμε, δεν θα τα σχολιάσουμε και πάλι. Είναι χοντρά και μακάρι να αλλάξουν. Μακάρι όλες αυτές οι παραιτήσεις να κάνουν τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, γιατί αυτός έχει και το καρπούζι, αυτός έχει και το μαχαίρι, αυτός είναι ο πρόεδρος, αυτός είναι ο μεγαλομέτοχος. Και αυτός έχει αναλάβει όλες αυτές τις ευθύνες. Με όλες αυτές τις παραιτήσεις να έρθει ένα ηχηρό ταρακούνημα στον ίδιο και στην διοίκηση Παϊρακλής. Γιατί αν δεν γίνει και τώρα, τότε έχουμε πρόβλημα μεγάλο. Έχουμε που έχουμε πρόβλημα με βιωσιμότητα και όλα τα υπόλοιπα, με μπλοκάρισμα λογαριασμού κτλ. Αλλά έχουμε και σοβαρό θέμα και με όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί κυρίως με τις παραιτήσεις. Το μπάσκετ που έχει την επόμενη υποχρέωσή του το Σάββατο του νέου έτους με τον Ιπποκράτη στην ΚΟ, δύσκολο μάτς, δεν θα παίξει εκ νέου ο Πολυτάρχου, όπως και ο Σοκ μάλλον. Σάββατο 5 Ιανουαρίου και το παιχνίδι του Ηρακλή στα Χανιά με την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, με τον Κισαμικό, για την 11η αγωνιστική, 3 το μεσημέρι, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη.
Ηρακλής μέσα σε όλα χάνει και αρκετά χρήματα από τα τηλεοπτικά γιατί δεν πουλάει. 23, 24, 25 μάτς είχαμε μάθει ότι θα δείχνει και τώρα πόσα έχει δείξει, 4, 5, τι να δείξει. Μια ομάδα που είναι 10η. Είναι και αυτό μέσα στο όλο πλαίσιο, ας το πω έτσι, της κατάντιας. Λοιπόν, έχει έρθει ο Ρεξάτος από ό,τι βλέπω ο Τάσος ο Τρέγιας. Μόνος σου είσαι, μεγάλε. Τα έρχει ο άλλος. Θα τον και... Α! Πω, πω. Ναι, τι έχω να τον κάνω. Τι έχω να τον κάνω. Να κλείσω με κάτι που είμαι σίγουρος ότι θα ακούσω και στο επόμενο δίωρο από τα παιδιά. Για την αυριανή μας εκπομπή. Ήρθε η ώρα να ξαναδείξουμε για ακόμα μια φορά, έστω μία φορά το χρόνο, δύο όσες θέλει καθένας, στην προκειμένη περίπτωση αύριο, ότι μπορούμε και ότι θέλουμε ταυτόχρονα. Γιατί κάποιοι θέλουμε και δεν μπορούμε, κάποιοι μπορούμε και δεν θέλουμε, όπως το δει ο καθένας. Αύριο λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ώρας για μπλε, από τις 7 ως 8, εδώ στα γραφεία του Λίμπερο 107,4, δηλαδή Λέοντος Σοφού 18 στον έκτο όροφο, συγκεντρώνουμε τρόφιμα και όλα όσα απαραίτητα χρειάζονται οι συνάνθρωποι μας για τις οικογένειες, περίπου 40 στον αριθμό, που συντηρεί η Αρρωγή Θεσσαλονίκης. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε, το κάνουμε αρκετά χρόνια τώρα ως ώρα για μπλε, χαιρόμαστε γι' αυτό, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κάθε μέρα. Και δεν είναι κάτι δύσκολο αυτό που σας ζητάμε για αύριο. Είναι ευχή μου και του Τάσου και του Ζάχου και του Χρήστου και όλων αύριο να μην βλέπω απέναντι, να έχω τόσες πολλές σακούλες που δεν θα μπορώ να βλέπω. Για όσους είναι εδώ, γιατί αρκετός κόσμος λείπει. Καλησπέρα. Γεια σου Τάσου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Θα πω τώρα τι χρειαζόμαστε. Πες τι χρειάζεται. Ναι, θα το πω. Πολλοί κόσμος ρωτάει. Θα το πω. Γι' αυτό και βγάζω συνεχώς την ανακοίνωση. Να μην φέρει ένα προϊόντα, ας πούμε. Κατάλαβες. Να μην φέρει λάθος προϊόντα, ρε παιδί. Όχι, δεν θα φέρει λάθος. Κατάλαβες. Δηλαδή, άλλο μπορεί να φέρει ένα κιλό τυρί, δεν μπορεί να το φέρει. Θέλουμε μωρομάντιλα για τον ντρούλινγκ. Γιατί κλαίει από χθες πάλι. Καλώς το μείον 6. Μείον 19 είναι αυτός, ρε. Τι μείον 19. Μείον 19 είναι η ομάδα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλουμε. Κοιτάξτε, επειδή έχει μάθει και από την άλλη του ομάδα να υποστηρίζει τους δεύτερους. Μη. Άσε το λέω, άλλο το λέει. Ναι. Γι' αυτό το είπα, επίτηδες. Εγώ λέω μείον 6. Γιατί αυτός έτσι υπολογίζει τώρα. Λοιπόν, σημειώνετε παλικάρια και κορίτσια. Α, να σας πω ότι αύριο θα έχουμε και live εδώ. Το είδα. Το είδες έτσι. Το είδες, ε. Είναι πολύ ωραίο συγκρότημα. Παντρεμένοι οι άνθρωποι. Λοιπόν. Τι είπα, πολύ ωραίο συγκρότημα έπαρε. Ντροπή σου. Καταρχάς αύριο εσείς δεν θα είστε 8 με 10 εδώ. Δεν θα προλάβουμε, θα είμαστε. Ναι. Φέρτε σακούλες και φύγετε, δεν με πειράζει. Λοιπόν, θα είναι και η MG Shuffle μαζί μας. Εξαιρετικό σχήμα. Ο Γιώργος μαζί με τη Μαρία θα τους ακούσετε και θα μας συντροφεύσουν μουσικά αύριο. Θέλουμε. Σημειώνετε έτσι. Γάλατα μακράς διάρκειας. Μαρμελάδες. Πραλίνες. Δημητριακά. Κονσέρβες. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Ρύζι. Αλάτια. Αφρόλουτρα. Χλωρίνες. Απορρυπαντικά πιάτων. Χατιά υγείας. Φέρε και φρυγανιά, Τάσο. Και φρυγανιές φέρα, αγόρι μου. Παλέτες. Απαλέτες, νόμιζα να το... Ναι, τον δικό του σκέφτηκα. Φέρε και γαλέτες εσύ, να σε πω εγώ όχι. Λοιπόν, αύριο 7 με 8 σας περιμένουμε εδώ, λέω το Σοφού 18, στον έκτο όροφο, να γεμίσουμε σακούλες. Έχουμε ένα δέντρο έξω. Α, μην το βλέπουμε αύριο, ρε παιδί μου. Να το κρύψουν οι σακούλες. Γίνεται ρε ντρολίνγκ. Τι τρως? Μαρουλάκι? Υγιεινή διατροφή? Λοιπόν, ευχαριστούμε για τους χορηγούς μας. Όταν σε παντρέψουμε, θα πας στο Έναστρος να παντρευτείς. 25 Μαρτίου 2 στη Νέα Ευκαρπία. Εντάξει. Δεν το παντρέψουμε, γιατί τα παντρεύουμε πότα καλά που κάνει. Γίνεται. Α, ναι, τι θα πάμε, οι τρεις μας, πρέπει να είναι μια δεξίωση, κάτι. Θα πάμε οι τρεις μας και μετά θα πάμε 20 άτομα παρέα. Ρε φίλε, και τρίκι πρέπει. Οι τρεις μας τι θα κάνουμε, ας φουγκαρίσουμε. Α, εντάξει. Φέρε εσύ την παρέα, οι 17 να είναι γυναίκες. 15. Ω, καλή αναλογία. Καλή αναλογία. Βολκάνο τζάκια επίσης ήταν κοντά μας. Τα είδες τα τζάκια? Ωραία, ωραία. Κάθε μέρα πρέπει να σε κύριε. Στο Ρετζίκι Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 1.
και τα For All 43 καταστήματα κοντά σας. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα που λέει ο λόγος. Δίνω σκητάλη εδώ στα παλικάρια. Ράδιο Μαρμίτα. Θα κάνετε σήμερα και αύριο, έτσι. Δεν είστε σαν αυτούς που λείπουν κανένα χρόνο. Όχι, έτσι. Είμαστε μάχοι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Αυτά το, δεν έχω τώρα IB για να πω. Κολοτούμπα, ξέρεις. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας περιμένουμε αύριο με τις σακούλες σας και την αγάπη σας και τα τρόφιμά σας. Καλό βράδυ. Πώς. Τον Νικολή τον αγαπάμε, ρε φίλε. Τι είναι. Δεν τα είπαμε πριν. Να τα ξαναπούμε. Χρόνια πολλά, του στείλαμε μήνυμα. Τι άλλο να πούμε. Ο Χρήστος ο Κιώσης, ρε φίλε. Κλείσει.